μιλήσω για τη διαβίωμάτιση, γιατί το σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων του ΦΕΛ για τους ενήλικες. Διαβίωμάτιση. Μια εναλλακτική σχέση με τη γνώση. Είναι, να δούμε. Πότε εμφανίζεται ο όρος διαβίωμάτιση? Είναι καινούριος όρος σχετικά. Και αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό, απάντηση σε ποιο πρόβλημα. Αν είναι απάντηση, ποιο πρόβλημα είναι η διαβίωμάτιση που γίνεται τόσος λόγος τώρα τελευταία. Η διαβίωμάτιση εμφανίζεται για πρώτη φορά στους κόσμους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στα πολλά συνέδρια που είχαν γίνει, το 72 στη Στοχόλμη, το 75 στο Βελιγράδι και στην Τυφλίδα το 77. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, είμαστε σε ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εδώ, ενεργοποιεί το σύνολο του ατόμου και τις αισθήσεις και το συνέστημα και την νόηση. Και βέβαια αυτό το κάνει γιατί εισάγει νέες μεθόδους, δίνει καινούργια όθηση στο σχολείο και εμπλουτίζει τη σχολική πραγματικότητα. Γιατί στο επίκεντρο δεν είναι μόνο μαθητής, δεν είναι μάλλον μόνο δάσκαλος, όπως ήταν η παραδοσιακή αντίληψη για την διδασκαλία, αλλά στο επίκεντρο είναι ο μαθητής. Και ο δάσκαλος, βέβαια, γιατί εμψυχώνει. Προωθεί μια ενεργητική μάθηση, όχι αποστήθηση, όχι παπαγαλία, και γι' αυτό υπερβαίνει τον χώρο του σχολείου. Ενεργοποιεί τις αισθήσεις μας. Τα παιδιά βγαίνουν έξω. Ασκούνται στην παρατηρητικότητα. Αναπτύσσεται πολύ το συνέστημα με τη βιωματική προσέγγιση. Ο στόχος είναι να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τη φύση. Γιατί αν δεν αγαπήσει τη φύση, δεν πρόκειται ποτέ να την αναδραστηριοποιήσει και να την προστατεύσει. Βέβαια, έχουμε και την νόηση, καλλιεργεί και την νόηση και βέβαια το ενεργός πολίτης με την κριτική σκέψη. Ότι το παιδί πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Και μετά μαζί με το παιδί, ο φοιτητής, ο ενήλικας. Να μαθαίνει κριτικά να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που δεν είναι τόσο ευχάριστη, είναι δύσκολη και πολύπλοκη. Στα βασικά κείμενα αναφοράς, σε όλα αυτά τα συνέδρια που έχουν γίνει, βγήκε από το συνέδριο του Βελιγραδίου και η διακήρυξη. Για πρώτη φορά η περιβαλλοντική εκπαίδευση ορίζεται ως μια συνεχής και διαρκής εκπαιδευτική διαδικασία. Μια περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να. Δεν σταματάει μόνο την ώρα που γίνεται το πρόγραμμα, αλλά είναι θέμα ζωής, είναι στάση.